Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει από χθες, ξεκίνησε και έχει τραβήξει τα βλέμματα όλου του κόσμου και αυτό αφορά τη Super League. Τι είναι η Super League τώρα, να πούμε. Σε καμία περίπτωση δεν είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρόκειται για τους 12 κορυφαίους συλλόγους Ευρώπης, οι οποίοι είναι η Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real και Tottenham, οι οποίες αυτές οι ομάδες εντάχθηκαν ως ιδρυτικά μέλη και επίσης αναμένονται ακόμα τρεις συλλόγοι να ενταχθούν πριν ξεκινήσει η Super League, η σεζόν της Super League. Η σεζόν της Super League, η οποία λένε ότι θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, και όταν λέμε το συντομότερο δυνατό, θα ξεκινήσει κιόλας από τον Αύγουστο που μας έρχεται, δηλαδή από το καλοκαίρι. Τι θα γίνει το Champions League τώρα? Το κυριότερο κομμάτι είναι τι θα γίνει με την UEFA και τη FIFA και τι θα γίνει με το Champions League και το Europa League κτλ. Τα ιδρυτικά μέλη τα οποία έχουν κάνει κάποιες συζητήσεις με την UEFA και τη FIFA για να εργαστούν μαζί και σε συνεργασία ουσιαστικά να φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα για την νέα λίγα και γενικά για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμή η UEFA δεν είναι θετική σε αυτό το ζήτημα. Και είναι λογικό κιόλα γιατί χάνει πάρα πολλά εκατομμύρια από τη στιγμή που δεν θα βρίσκονται αυτέ οι ομάδε εργό στο Champions League ή και γενικότερα στην Ευρώπη. Γιατί γίνεται αυτή η Super League? Ο κυριότερος λόγος είναι χρηματικός και οικονομικός και οφείλεται κυρίως στην πανδημία, η οποία και λόγω των κλειστών γηπέδων και λόγω των πλάνων που είχαν κάνει οι ομάδες και αυτά τα πλάνα δεν βγήκαν έτσι όπως τα περιμένανε και αρκετές ομάδες βρίσκονται πολύ μείον και αυτές είναι και αυτές που διαβάσαμε λίγο πιο πριν. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν βρεθεί πάρα πολύ μείον λόγω της πανδημίας και είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να βγάλουν λεφτά αυτές οι ομάδες με μια δικιά τους λίγα και να έχουν παραπάνω έσοδα. Γενικά τώρα να έχουν πιο υγιή οικονομικά στην ομάδα του. Λοιπόν, το φορμάτι της διοργάνωσης θα είναι 20 συμμετέχουσες ομάδες με τα 15 ιδρυτικά μέλη τα οποία διαβάσαμε πριν, τα 12 και τα άλλα 3 που θα μπουν, και ένα μηχανισμό προκριματικών για 5 επιπλέον ομάδες που θα προκρίνονται κάθε χρόνο με βάση τα αποτελέσματα που θα έχουν την προηγούμενη σεζόν. Τα μάτσα γίνονται μεσοβδόμαδα, με όλες τις ομάδες να εξακολουθούν να συμμετέχουν στα εγχώρια κύπελά τους, τα οποία είναι ουσιαστικά τα πρωταθλήματά τους. Όπως είπα πριν, την αρχή του αναμένεται να κάνει κιόλας στις αρχές Αυγούστου, με τις ομάδες που να συμμετέχουν σε γκρουπ των 10 ομάδων που θα παίξουν εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις, με τις τρεις πρώτες θέσεις κάθε ομίλου να προκρίνονται στα προημιτελικά. Η τέταρτη και η πέμπτη θα παίζουν διπλούς αγώνες play-off για τις δύο τελευταίες θέσεις και διπλή knockout αγώνες και από εκεί μέχρι και τον τελικό που θα γίνεται τον Μάιο σε ουδέτερη έδρα. Λοιπόν, και ποιο θα είναι το έπαθλο τώρα των ομάδων? Σίγουρα καμία ομάδα δεν παίζει χωρίς έπαθλο. Όπως είπαμε και πριν, όλο αυτό γίνεται για τα λεφτά. Άρα και το έπαθλο θα περιέχει πολλά λεφτά για να προσελκύσει κιόλας το ενδιαφέρον των ομάδων αυτών. Η ειδήσια των οργάνωση, η οποία θα παρέχει σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική αύξηση μέσω μακροχρόνιας δέσμευσης για πληρωμές χωρίς όριο που θα αυξάνονται μαζί με τα έσοδα της λίγκας. Και πάμε τώρα στο καλύτερο κομμάτι. Αυτές οι πληρωμές θα είναι σημαντικά υψηλότερες από όσες προκύπτουν από τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές οργανώσεις και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της αρχικής περίοδου. Και επιπλέον η διοργάνωση θα χτιστεί πάνω σε βιώσιμα οικονομικά θεμέλια με όλους τους ιδρυτικούς συλλόγους να προσυπογράφουν σε ένα πλαίσιο δαπανών. Ως αντάλλαγμα για τη δέσμευσή τους, οι ιδρυτικοί συλλόγοι θα λάβουν ένα ποσό της τάξης των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο για να υποστηρίξουν τα αρχικά επενδυτικά πλάνα τους και να καλύψουν το αντίτυπο της πανδημίας. Όλα αυτά τα λεφτά, τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για ένα σύλλογο όπου πέρασε δύσκολα μια πανδημία, όπως είναι αυτή παραπάνω συλλόγοι, αλλά και μην ξεχνάμε και οι υπόλοιποι συλλόγοι, οι οποίοι μπορεί να μην είναι αυτοί 12, μπορεί να είναι άλλες ομάδες, οι οποίες να είναι, ξέρω εγώ, βαθμολογικά 15η, 20η θέση, οι δεύτερες κατηγορίες και όλα αυτά. Αυτά τα λεφτά βοηθάνε πάρα πολύ. Βέβαια, το κακό είναι ότι θα πηγαίνουν μόνο σε αυτές τις 12 ομάδες. Ο καλός κακός, αυτές οι 12 ομάδες έχουν φάει πάρα πολύ ψωμί τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό έρχεται και ένα debate εδώ πέρα, το οποίο ουσιαστικά από τη μία είναι η FIFA, από την άλλη είναι ο κόσμος και από την άλλη είναι αυτές οι ομάδες. Από ό,τι έχω δει και από ό,τι έχω διαβάσει γενικά, γιατί αυτό το πράγμα που έγινε τώρα είναι πριν από κάτι ώρες ουσιαστικά, πάρα πολλοί κόσμος είναι εναντίον σε αυτό, λόγω του ότι ουσιαστικά πάνε εξαγοράζουν τον ποδόσφαιρο. Και είναι κάτι το οποίο είναι ανθυγινό για ένα άθλημα. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο ξεκίνησε ουσιαστικά σαν ένα άθλημα δωρεάν. Okay. Τώρα από εκεί πέρα το ποδόσφαιρο το έχουμε πάει σε ένα επίπεδο το οποίο θέλουμε να το εξελίξουμε τόσο πολύ και πιστεύω κάπου εδώ μπορεί να χαθεί και η μπάλα. Οπότε είναι περίεργο για το πώς θα γίνει. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Επίσης, έχουν ακουστεί και μεταγραφές ότι όσες ομάδες είναι αυτές οι 12 συν 3 συν 5 ή ουσιαστικά 20 ομάδες, τέλος πάντων, δεν θα μπορούν να αγοράσουν παίκτες από άλλες ομάδες. Δηλαδή, θα γίνεται ένα εμπόριο ουσιαστικά μέσα σε αυτές τις 20 ομάδες, που δεν το θεωρώ καλό γιατί δεν θα υπάρχει η διακίνηση των παικτών. Και τι εννοώ με αυτό, δηλαδή, όταν θέλει μια ομάδα, ξέρω εγώ, να πάρει ένα ταλέντο από την Αργεντινή, από τη Βραζιλία ή από οποιαδήποτε χώρα τέλος πάντων, δεν θα μπορεί να το κάνει πλέον. Και ουσιαστικά θα πρέπει να ανταλλάσσουν παίκτες οι ομάδες μεταξύ τους. Άρα, με λίγα λόγια, τα λεφτά δεν θα είναι τόσο το παν σε περίπτωση που γίνει αυτή η διοργάνωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτές οι 12 ομάδες
ένα εξτρά λόγο που είναι κακό αυτό, αυτέ οι 12 ομάδε θα περνάνε ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, είτε στο πρωτάθλημα βγουν τελευταίε, είτε βγουν πρώτε, θα περνάνε στο πρωτάθλημα ό,τι και να γίνει. Άρα, με λίγα λόγια, δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιο παράγοντα να του σωθεί να παίξουν καλύτερα στο πρωτάθλημα για να βγουν μέσα στην πρώτη τριάδα, τετράδα, πεντάδα τέλο πάντων, που θα του οδηγήσει, ξέρω εγώ, στο Champions League και στην αντίστοιχη λίγα. Αυτέ οι 12 και οι 3 ομάδε που θα μπουν σε λίγο καιρό, ουσιαστικά θα μπαίνουν στο πρωτάθλημα χωρί να χρειάζεται να βγουν σε μια καλή θέση η οποία θα του στέλνει στην Ευρώπη. Που είναι ένα κακό αυτό, γιατί ουσιαστικά μπορούν να τα παρατήσουν όλα αυτές οι ομάδες τέλος πάντων και να αφοσιωθούν σε αυτή τη λίγα μου. Που δεν χαλάει τον ανταγωνισμό των ομάδων αυτό. Οπότε πάνω κάτω αυτά είναι για τη Super League. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής να πούμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, subscribe και αφήστε και ένα σχόλιο για το αν συμφωνείτε με τη Super League ή αν διαφωνείτε με τη Super League.